Σήμερα είναι το τέταρτο μάθημα για να πώς να πραγματοποιήσουμε στόχους. Μέσα στο σεμινάριο κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε και με να ανακαλύψουμε το σκοπό της ζωής μας, αλλά για τώρα συζητάμε προσωρινά τους τρόπους να πραγματοποιήσουμε. Τώρα, εδώ βλέπετε το βιβλίο «Αντιμετωπίζοντας δύσκολες εποχές». Θα συζητήσουμε αυτό το βιβλίο σήμερα και προτείνω το διαβάσετε. Θα το βάλω στην ιστοσελίδα σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να το κατεβάσετε και να το μελετήσετε. Είναι και για την αντιμετώπιση δύσκολων εποχών, αλλά και για την δημιουργία της ιδανικής πραγματικότητας, η οποία αποτελείται από δύο, αν θέλετε, όψεις της ζωής μας. Το ένα είναι η ικανότητα να δεχτούμε τα πράγματα όπως είναι και το άλλο να τα αλλάξουμε. Και αυτή η προσευχή της Γαλήνης, «Κύριε δώσε μου την δύναμη να αλλάξω αυτό που μπορώ, την Γαλήνη να αποδεκτώ αυτά που δεν μπορώ να αλλάξω και την σοφία να γνωρίσω την διαφορά». Δεν μπορώ να φέρω κάποιον πίσω από το θάνατο, από την άλλη πλευρά του πέπλου. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε και άλλα που μπορούμε να. Μπορούμε να βελτιώσουμε την υγεία, να βελτιώσουμε τις σχέσεις, να βελτιώσουμε τα οικονομικά μας. Αυτά μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει. Τώρα, ένα πράγμα, εδώ αναφέρομαι στα κεφάλαια στο βιβλίο αυτό και σας δίνω κάποια περίληψη. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να καταλάβουμε είναι ότι είμαστε πολύ ευνοημένοι σε αυτό το πλανήτη σε σχέση με το μεγαλύτερο πληθυσμό. Περίπου 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν με λιγότερα από 220 ευρώ το μήνα. 3 δισεκατομμύρια με λιγότερα από 55 ευρώ το μήνα και 1,4 δισεκατομμύρια λιγότερο από 27 ευρώ το μήνα. Όταν νιώθουμε στενοχώρια που δεν έχουμε κάποια πράγματα που έχουν κάποιοι άλλοι, ας έχουμε στο νου μας αυτό το γεγονός, ότι πράγματι και ευνοημένοι είμαστε και καλοί δημιουργοί, γιατί και μας τα έχει δώσει το σύμπαν, δεν είναι τίποτα δεδομένο, αλλά και τι έχουμε δημιουργήσει. Δεύτερο, ό,τι δημιουργούμε στην ζωή, το δημιουργούμε με αυτό το σώμα κοινού. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε το σώμα κοινού σε καλή κατάσταση και ιδιαίτερα σε δύσκολες εποχές, σε δοκιμασίες. Τότε θα θέλαμε να τρώμε φρέσκα, λαχανικά και φρούτα, ξηροσκαρπούς, όσπρια, δημητριακά και αν χρειάζεται και πολυβιταμίνες. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε το σώμα σε καλή κατάσταση, αλλά και τον εγκέφαλο. Γι' αυτό θα μας βοηθήσει αν καθημερινά κάνουμε τη μισή λαμπάδα με τα πόδια στο τοίχο και δεχόμαστε μια ανανεωμένη ροή αίματος στον εγκέφαλο και το αίμα αυτό περνάει από τους πνεύμονες, άρα φέρνει και οξυγόνο στο εγκέφαλο και βέβαια αποσύρει τα άχρηστε ουσίες που υπάρχουν στον εγκέφαλο. Τότε είναι πολύ χρήσιμη άσκηση, εκτός αν υπάρχουν κάποιες εναντίξεις, ρωτήστε το γιατρό σας. Επίσης, θεωρώ απαραίτητο κάθε μέρα να κάνουμε κάποια μορφή βαθιάς χαλάρωσης ή και ιδεολογισμό. Δηλαδή θέλουμε να διατηρήσουμε ένα σώμα καινού με υγεία, αρμονία και διάβγεια. Χωρίς αυτά είναι δύσκολο να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας και αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο στόχο μας. Το επόμενο βήμα που αναφέρεται στο κεφάλαιο 4 στο βιβλίο «Αντιμετωπίζοντας δύσκολες εποχές» είναι να έχουμε θετικές σκέψεις και συναισθήματα. Φανταστείτε εδώ ότι το ενεργειακό μας σώμα είναι κάπως έτσι, λίγο χαλασμένο ας πούμε. Είναι χαλασμένο προπαντός από συναισθήματα, από ακατάλληλη τροφή, από το τρόπο σκέψης και το τρόπο ζωής μας
και ίσως και το περιβάλλον. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να στρώσουμε αυτό το ενεργειακό πεδίο με σωστή διατροφή, ασκήσεις, αναπνοές, χαλάρωση, αυτογνωσία, ενεργειακή ψυχολογία, θετική σκέψη, μεταμόρφωση πεπαιθήσεων και ιδεολογισμό. Όλα αυτά τα διδάσκουμε στο σεμινάριο αυτογνωσίας. Όλα αυτά υπάρχουν στα βιβλία μας, υπάρχουν στις ομιλίες, υπάρχουν στα σεμινάρια, υπάρχουν και σαν ασκήσεις που μπορείτε να εφαρμόσετε. Τι θέλουμε να θυμηθούμε? Τι είναι αυτό που θα μας βοηθήσει για να πραγματοποιήσουμε τις στόχους μας? Πρώτο, ότι είμαστε αθάνατοι θεϊκοί συνειδητότητα. Θάνατος δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Στο τέλος της πορείας μας σε αυτή τη διάσταση, απλώς θα αποχωρήσουμε από το προσωρινό μας σώμα και θα συνεχίσουμε σε μια άλλη διάσταση, πολύ πιο όμορφη, ελεύθερη από αυτή. Δεύτερο, να θυμηθούμε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν υπάρχει το τυχαίο, δεν υπάρχει το άδικο. Εντάξει. Έχουμε δημιουργήσει και έχουμε επιλέξει όλα τα συμβάντα στην ζωή μας από τη μέρα που γεννηθήκαμε μέχρι σήμερα και σήμερα και αύριο. Τα πάντα είναι δική μας δημιουργία, όχι δικό μας φταίξιμο. Έχουμε δημιουργήσει πραγματικότητες όπου έχουμε κάποια πράγματα και δεν έχουμε άλλα για να μάθουμε να εξελιχθούμε. Αν στην πραγματικότητά μας δεν υπάρχουν κάποια πράγματα που θα θέλουμε να έχουμε, ας μάθουμε μέσα από το σεμινάριο αυτό να τα δημιουργήσουμε ή ας μάθουμε να είμαστε ευτυχισμένοι ακόμα και χωρίς. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι αξίζουμε αγάπη όπως είμαστε. Αυτό θα κάνει δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτο, νιώθοντας ότι αξίζουμε αγάπη, νιώθουμε ότι αξίζουμε ό,τι θέλουμε να δημιουργήσουμε. Αν νιώθω ότι δεν αξίζω και κάνω προσπάθειες να δημιουργήσω κάτι, πώς να το έλκω η στιγμή που νιώθω ότι δεν το αξίζω? Και δεύτερο, θα μας απαλλάζει από την ανάγκη να δημιουργούμε πράγματα για να αξίζουμε. Μεγάλο λούκι, μεγάλη παγίδα αυτό. Να προσπαθήσω να αποκτήσω πράγματα, όχι επειδή είναι το δάρμα μου, ο σκοπός μου, ο λόγος ύπαρξής μου, ή ο λόγος που υπάρχω, αλλά επειδή θέλω να αξίζω στα μάτια των άλλων. Ότι είναι πολύ σημαντικό να εδραιώσουμε το αίσθημα της αξίας. Και να καταλάβουμε ότι ο νους μας δημιουργεί την πραγματικότητά μας. Και με το να έλκει και με το να ερμηνεύει αυτά που συμβαίνουν. Να θυμηθούμε ότι ό,τι συμβαίνει και ό,τι υπάρχει είναι μια ευκαιρία για εξέλιξη. Ότι αν δεν μας αρέσει η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή, να δούμε την πραγματικότητα αυτή σαν μια ευκαιρία εξέλιξης και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι που μας ταιριάζει περισσότερο. Πώς χρειάζεται να σκεφτόμαστε, πώς χρειάζεται να μιλάμε και πώς χρειάζεται να πράττουμε. Επίσης, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε την δύναμη να αντιμετωπίσουμε κάθε πιθανή κατάσταση. Μπορεί να γονατίσουμε, μπορεί να στενοχωρηθούμε, μπορεί να λυγίσουμε, αλλά η δύναμη υπάρχει μέσα μας σταδιακά. Ό,τι συμβαίνει στην ζωή μας, να ξανασηκωθούμε και να συνεχίσουμε την ζωή μας. Ότι να μην αμφιβάλλουμε για αυτή την δύναμη. Ήδη έχουμε μιλήσει επανειλημμένα και θα το πούμε και κάθε φορά τη μεγάλη σημασία της ευγνωμοσύνης και όπως είπαμε είναι η βάση της θετικής δημιουργίας. Όσο περισσότερη ευγνωμοσύνη νιώθω, τόσο πιο όμορφα πράγματα έλκω. Όταν νιώθω παράπονο, έλκω άλλα πράγματα
για να νιώθω παράπονο. Είναι πάρα πολύ απλό. Ας φύγουμε από τα παράπονα, την στενοχώρια και ας συντονιστούμε με την ευγνωμοσύνη. Η ενεργειακή ψυχολογία είναι μια μεγάλη βοήθεια στην πραγμάτιση των στόχων, στην απελευθέρωση από δυσάρεστα συναισθήματα, στην αποκατάσταση της υγείας μας, γιατί μας απελευθερώνει από ενεργειακές καταστάσεις που εμποδίζουν όλα αυτά. Και είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόσουμε αυτές τις τεχνικές για να απελευθερωθούμε από κάθε δυσάρεστο συναίσθημα, κάθε ψυχολογική αντιστροφή, κάθε πιθανό εμπόδιο μέσα μας προς το να έχουμε μια όμορφη ζωή. Και έτσι προτείνω να κάνετε EFT κάθε μέρα για να διαλύσετε κάθε ενεργειακή διαταραχή όπως άγχος, φόβο, πίκρα. Γιατί τι, αυτά απλώς έλκουν αυτά για τα οποία έχω άγχος, πόνο, πίκρα, παράπονο, ό,τι μπορεί να είναι. Τα συναισθήματά μας δημιουργούν την πραγματικότητά μας. Τώρα, θέλω να μιλήσω για 12 βήματα για το πώς να δημιουργήσουμε την πραγματικότητα που θέλουμε. Μιλήσαμε μια άλλη φορά για τα 7 βήματα του Deepak Chopra. Άλλη φορά θα μιλήσουμε για τους 25 τρόπους. Υπάρχουν κοινά σε όλα αυτά. Πρώτο. Το κατάλογο ευγνωμοσύνης. Εύχομαι να το κάνετε αυτό. Εύχομαι ότι ακολουθείτε αυτή την συνήθεια και διαβάζετε κάθε πρωί ή και βράδυ και προσθέτετε ό,τι μπορείτε να σκεφτείτε για να πλημμυρίσετε τον εαυτό σας με το αίσθημα ευγνωμοσύνης. Δεύτερο. Οραματισμό κάθε μέρα. Βλέπετε αυτός οραματίζεται τον εαυτό του όπως θέλει να είναι. Αγνοεί όπως είναι. Χρειάζεται καμία φορά στην δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας να αγνοήσουμε την τωρινή και να είμαστε συντονισμένοι με την επόμενη που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Όπως οραματίζεται αυτός, ότι πετυχαίνει με την μπάλα αυτό που θέλει να κάνει. Ότι η μπάλα εδώ είναι όποιο στόχο έχετε. Κάθε μέρα να το οραματιστείτε ότι έχετε ήδη πετύχει. Οι ασκήσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα σας. Δεν χρειάζεται να περιμένετε ένα email από μένα ή να το έχετε και ούτε να θυμηθείτε να το κάνετε. Από την επόμενη μέρα πηγαίνετε στην ιστοσελίδα, βρείτε την άσκηση για την εβδομάδα αυτή και κάντε την κάθε ημέρα. Αν θέλετε να έχετε αποτελέσματα. Εκτός από αυτό, κατά τη διάρκεια της μέρας, και όποτε έχουμε δυσάρεστα συναισθήματα, χωρίς να κάνουμε χαλάρωση και να μετράμε και όλα αυτά, φέρετε στο νου σας την ιδανική σας πραγματικότητα, σαν ήδη υπάρχει. Έτσι, 10-20 φορές την ημέρα, και ιδιαίτερα όταν στενοχωριέστε ή φοβάστε, φέρετε στο νου σας την επιθυμητή σας πραγματικότητα. Επόμενο βήμα. Αρχίστε να κάνετε τώρα αυτό που πιστεύετε ότι θα κάνετε όταν η επιθυμητή σας πραγματικότητα είναι ήδη μία πραγματικότητα. Δηλαδή, αν θα δώσετε βοήθεια σε άλλους ανθρώπους, οικονομική ή κάποιο άλλο χρόνο ή ό,τι είναι, κάντε το τώρα. Αν θα περπατήσετε λίγο περισσότερο, αν έχετε καλύτερη υγεία, λίγο περισσότερο. Κάντε το τώρα. Αν έχετε περισσότερη αυτοπεποίθηση, αν θα κάνετε κάποια βήματα, κάντε τα τώρα. Λέγεται behavioral therapy. Η θεραπεία μέσα από την αλλαγή συμπεριφορά. Συμπεριφέρομαι σαν ήδη έχω αλλάξει ή σαν η πραγματικότητα μου έχει αλλάξει. Είναι πολύ σημαντικό τρόπο να έλκουμε μια νέα πραγματικότητα. Δώστε αυτό που θέλετε να λάβετε. Θέλετε να λάβετε αγάπη, δώστε. Θέλετε να λάβετε στήριξη, δώστε. Θέλετε να λάβετε χρήματα, δώστε. Καταλαβαίνετε. Δίνοντας μπαίνουμε σε ένα κύκλο και δημιουργούμε ένα κενό. Όταν δίνουμε, δημιουργούμε ένα κενό μέσα μας όπου έλκομαι αυτά που θέλουμε. Να μιλάτε και να εκφράζεστε θετικά. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ευημερία
παραπονιόντας ότι δεν έχετε χρήματα. Ή υγεία παραπονιόντας ότι πονάτε. Ας υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις. Ας μιλήσετε όμως θετικά. Και κάθε φορά που μιλάμε να ξέρουμε ότι ακούνε τα κύτταρά μας. Ότι αν μιλάω δεν νιώθω καλά, δεν νιώθω καλά. Τα κύτταρα μας ακούνε αυτό και επηρεάζονται από αυτά τα συναισθήματα. Αναλάβετε η δράση για την εκδήλωση των στόχων σας. Αρχίστε να κάνετε κάθε μέρα αυτά που μπορείτε να κάνετε προς την επιτυχία του στόχου. Όταν ξυπνάτε το πρωί, ρωτήστε τον εαυτό σας, εκτός από την ευγνωμοσύνη, τι ενέργειες μπορώ να κάνω σήμερα για να πετύχω αυτό το στόχο. Απομακρύνετε όλα τα εσωτερικά εμπόδια, η ψυχολογική αντιστροφή, φόβο, αίσθηση ότι δεν το αξίζω, μήπως θα περιοριστώ, μήπως θα κουραστώ, μήπως θα έχω ευθύνες. Με EFT, Ho'oponopono, Sedona και άλλες τεχνικές θέλουμε να απελευθερωθούμε από κάθε εμπόδιο. Θα κάνουμε μάθημα γι' αυτό. Κάντε Ho'oponopono για κάθε πιθανό εμπόδιο προς την πραγμάτιση του στόχου. Ο Dr. Yu Lin είναι αυτός που έφερε πιο πολύ το Ho'oponopono μέσα στην Δύση και μάλιστα έχει έρθει εδώ στη Μιρενόντα και στο Χαλάνδρα και μας έκανε σεμινάριο πριν από 30 περίπου χρόνια, μπορεί 35 χρόνια. Και ο Τζορτζ Βιτάλι είναι αυτός που το παρουσιάζει πιο πολύ στην Δύση. Στο Ho'oponopono μπορούμε να το κάνουμε για άτομα που μας ενοχλεί η συμπεριφορά τους, αν ο στόχος μας είναι μια πιο αρμονική σχέση, για άτομα και καταστάσεις που χρειάζονται βοήθεια, αν θέλουμε να βοηθήσουμε καταστάσεις ή ανθρώπους, ακόμα πολέμους, για όψεις του σώματος ή του νου που χρειάζονται βοήθεια, αν θέλουμε να βοηθήσουμε την υγεία μας ή την ηρεμία μας, για δικές μας καταστάσεις όπως η υγεία οικονομικά. Μπορούμε να επευθυνθούμε στην οικονομική μας κατάσταση ή σε ένα μέρος του σώματος να ζητάμε συγγνώμη και βέβαια σε έναν άνθρωπο και να ζητάμε συγγνώμη για δική μας συμμετοχή στην δημιουργία της κατάστασης που δεν μας ικανοποιεί αυτή τη στιγμή, δεν μας αρέσει όπως είναι και θέλουμε να το αλλάξουμε και ζητάμε συγγνώμη για την δική μας συμμετοχή στην δημιουργία αυτή. Και μετά εκφράζουμε αγάπη προς αυτό που υπάρχει, νιώθουμε αγάπη για τον εαυτό μας, ευχαριστούμε αυτό που υπάρχει για τις ευκαιρίες και εξέλιξη που μας έχει δώσει μέχρι τώρα και μετά απελευθερώνουμε την κατάσταση από την ανάγκη να μείνει έτσι, ώστε να μπορεί να αλλάξει η κατάσταση της υγείας ή η σχέση ή η οικονομική κατάσταση και μετά ζητάμε από το Θεό να μας απελευθερώσει. Αλλά εφαρμόζουμε το Ho'oponopono που σημαίνει να διορθώσω, αυτό σημαίνει στα Χαϊβενέζικα, ότι είναι μη αρμονικό, ότι είναι λάθος, ότι είναι άδικο, ότι είναι κακό, ότι μας ενοχλεί, ότι δεν είναι όπως θα θέλουμε να είναι, κάνουμε Ho'oponopono. Αγαπητέ άνθρωπο, κατάσταση, συμπεριφορά, ζώο, ομάδα, μέρος του σώματος, μέρος του νου, συνειδητοποιώ ότι είμαι συνδημιουργός αυτής της κοινής πραγματικότητας. Σου ζητάω συγγνώμη ότι μπορεί να υπάρχει μέσα μου που μπορεί να έλκει ή να συνδημιουργεί αυτή η συμπεριφορά ή κατάσταση της υγείας, οικονομική ή σχέση, ό,τι μπορεί να είναι. Σε ευχαριστώ για όλες τις ευκαιρίες και εξέλιξη που μου έχεις δώσει μέχρι τώρα. Είμαι ευγνώμων για τις ευκαιρίες εξέλιξης και σε αγαπάω. Αγαπάω και τον εαυτό μου, πολύ σημαντικό κομμάτι. Αγαπώντας τον άλλον και αγαπώντας την κατάσταση και αγαπώντας τον εαυτό μου, σε απελευθερώνω από την ανάγκη να είσαι έτσι για την δική μου εξέλιξη. Απελευθερώνω το πρόβλημα της υγείας από την ανάγκη να υπάρχουν ή να εξελίσσουν. Απελευθερώνω την ανέχεια, την οικονομική από την ανάγκη να υπάρχει για την εξέλιξή μου. Απελευθερώνω την
συμπεριφορά του άλλου που με ενοχλεί από την ανάγκη να υπάρχει για την εξέλιξη μου. Απελευθερώνω το πόλεμο από την ανάγκη να υπάρχει. Ευχαριστώ τον Θεό που απομακρύνει από μένα ό,τι μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την πραγματικότητα. Πολύ ωραία μέθοδο, αποτελεσματική μέθοδο και είναι κρίμα να μην την εφαρμόσετε τακτικά. Κεφάλαιο 8. Τώρα, όλα αυτά που λέμε τώρα είναι στο βιβλίο, αντιμετωπίζοντας δύσκολες εποχές που από μεθαύριο θα μπορείτε να κατεβάσετε από την σελίδα. Αν δεν το βρείτε, στείλτε μου ένα email, να μου θυμίσετε. Να ζούμε στο παρόν. Να αφήσουμε το παρελθόν, γιατί όταν ζούμε με την ψυχολογία του παρελθόντος, δημιουργούμε ένα παρόν και μέλλον παρόμοιο με το παρελθόν. Πολλές φορές οι σκέψεις από το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα περιορίζει αυτό που μπορούμε να φανταστούμε και άρα έλκομαι και δημιουργούμε στο παρόν και στο μέλλον. Μία βοήθεια γι' αυτό θα ήταν η συγκέντρωση στην αναπνοή, καθώς περπατάμε, καθώς πλένουμε τα πιάτα όπου βρισκόμαστε. Προσέξτε στο αυτοκίνητο, μην κάνετε πολλή συγκέντρωση στο αυτοκίνητο. Ή χειρίζοντας μηχανήματα επικίνδυνα, ή να συγκεντρωθούμε στην ενέργεια ή στις αισθήσεις. Είναι τρεις όψεις του αυτού μας που μας φέρνουν στο παρόν. Αναπνοή, ενέργεια και οι αισθήσεις μας. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ευτυχισμένη πραγματικότητα και να έλκουμε αυτά που αξίζουμε και θέλουμε, θα χρειαστούμε να συγχωρέσουμε. Η συγχώρεση είναι μεγάλο κλειδί για την απελευθέρωση από το περιορισμό, από το παρελθόν, που έτσι κι αλλιώς είναι ανύπαρκτο. Τότε ας μπούμε σε αυτό, μπορεί να μην μπορείτε άμεσα, μπορεί να χρειαστείτε να κάνετε άλλα σεμινάρια, να κάνετε αρκετή ενεργειακή ψυχολογία, αλλά μας συμφέρει. Εμείς είμαστε τα θύματα της μη συγχώρεσης. Όταν δεν συγχωρούμε, δημιουργούμε την ανάγκη να περιλαμβάνουμε αυτό που δεν συγχωρούμε και το διατηρούμε. Εμείς υποφέρουμε νευρολογικά, ενδοκρινικά, το μυντικό μας σύστημα επηρεάζεται από τα δικά μας αρνητικά συναισθήματα. Εμείς είμαστε θύματα της μη συγχώρεσής μας που δεν έχουμε συγχωρέσει τον άλλον. Όχι τόσο ο άλλος, δεν υποφέρει ιδιαίτερα. Εμείς υποφέρουμε. Και εννοείται επίσης να συγχωρούμε τον εαυτό μας. Ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε αυτή την πορεία της αυτογνωσίας και απελευθέρωσης και να μάθουμε να συγχωρέσουμε τους άλλους, να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας, να ζούμε σε έναν κόσμο αγάπης, χωρίς παράπονο, χωρίς θυμό, χωρίς μίσος, χωρίς ενοχές. Όλα αυτά είναι κρίμα. Αξίζουμε κάτι πολύ πιο όμορφο από αυτό. Το να ζούμε σε μια τέτοια πραγματικότητα. Είμαστε σε παράδεισο, αλλά δημιουργούμε κόλαση. Να μάθουμε να χρησιμοποιούμε την δύναμη της αποδοχής του παρελθόντος και του παρόντος και του κάθε πιθανού μέλλοντος. Έχω γράψει ένα βιβλίο, «Η δύναμη και η ελευθερία της αποδοχής» και υπάρχει και σαν σεμινάριο με 15 μαθήματα. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο το θέμα της αποδοχής. Όταν δεν δέχομαι κάτι, είμαι το θύμα του. Γιατί του επιτρέπω να περιορίζει την ηρεμία, την ευτυχία, την αγάπη μου. Και αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργήσω μια πραγματικότητα που θα περιλαμβάνει αυτό που δεν δέχομαι. Δεν είναι παρέτηση η αποδοχή. Είναι ότι αποδέχομαι μια κατάσταση σαν ευκαιρία για εξέλιξη. Ή να μάθω να είμαι καλά όπως είναι και να μην επηρεάζομαι, ή να μάθω να το αλλάξω. Γυρίζομαι στην προσευχή της ειρήνης. Θεέ μου, δώσε μου την δύναμη να δεχτώ ό,τι δεν μπορώ να αλλάξω, να αλλάξω ό,τι μπορώ και την διάκριση μεταξύ των δύο. Κεφάλαιο 11. Να εφαρμόσουμε μεθόδους για την αύξηση και την εξισορρόπηση της ενέργειας. Επιλέξτε και εφαρμόστε τις μέθοδες που σας ταιριάζουν. Ασκήσεις, αναπνοές, περπάτημα, χαλάρωση, διολογισμό, σωστή διατροφή,
ενεργική ψυχολογία, δημιουργήστε τον τρόπο, επιλέξτε τον τρόπο που θα φροντίσετε για το σώμα και το νου σας. Αλλιώς είναι κρίμα. Είναι κρίμα να ζούμε με λιγότερη ενέργεια, λιγότερη ηρεμία, λιγότερη διάβγεια, λιγότερη ευτυχία. Αξίζουμε αυτά και είναι ο προορισμός μας. Αφιερώσετε λίγες ώρες την εβδομάδα να υπηρετήσετε και να βοηθήσετε άλλους που έχουν ανάγκη. Γίνετε εργάτες του φωτός. Έχουμε ξανά δημιουργήσει την ομάδα συμπεράσεις μετά από 2 χρόνια που βοηθάμε άπολες οικογένειες, άστιγους, άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Είναι πολύ χρήσιμο, πολύ καλό για αυτούς, πολύ καλό για μας να βιώσουμε αυτή την ενότητα και να δώσουμε έστω και μία ώρα την εβδομάδα ή έστω και μήνα να βοηθήσουμε άλλους ανθρώπους. Μας συνδέει με το κύκλο της ενέργειας του σύμπαντος. Πάνω απ' όλα να είστε ευτυχισμένοι. Αυτή είναι η πρόκλησή μας. Η ευτυχία είναι η πρόκλησή μας. Το έχω πει και άλλες φορές. Αν ξανά ήρθε ο Χριστός και εμφανιζόταν μπροστά μας, θα μας δώσει μία εντολή μόνο. Να είστε ευτυχισμένοι. Γιατί για να είμαστε ευτυχισμένοι, χρειάζεται να απελευθερωθούμε από κάθε ανάγκη, κάθε προσκόλληση, κάθε προκατάληψη, κάθε φόβο, κάθε ενοχή, κάθε θυμό, κάθε πίκρα. Θα πρέπει να φωτιστούμε. Όσο πιο ευτυχισμένοι επιτρέπουμε τον εαυτό μας να είμαστε, τόσο θα έλκουμε πραγματικότητες που αντιστοιχούν στην ευτυχία. Και όσο δυστυχισμένοι είμαστε, τόσο θα έλκουμε πραγματικότητες που αντιστοιχούν στην δυστυχία μας. Τώρα, κάποιες εμψυχωτικές ερωτήσεις. Μπορεί να θέλετε να σημειώσετε μερικές από αυτές. Γιατί το βλέπω φυσικό τώρα να πραγματοποιήσω το στόχο μου. Έχω βάλει τώρα, γιατί μπορεί να έχετε προσπαθήσει μέχρι τώρα και να μην γινόταν. Γιατί το τώρα, γιατί είναι φυσικό τώρα να πραγματοποιήσω. Γιατί αξίζω να πραγματοποιήσω το στόχο αυτό. Χρειάζεται να πιστεύω ότι μπορώ και ότι αξίζω. Γιατί είμαι ικανός για να πραγματοποιήσω αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μπορεί να γίνει, γιατί είμαι ικανός, γιατί το αξίζω. Είναι οι προϋποθέσεις να πετύχουμε το στόχο. Γιατί είμαι έτοιμος και άνετος να κάνω ό,τι χρειάζεται να πετύχω το στόχο. Εντάξει, αν θες είναι αυτό μια αλλαγή διατροφής, αν σημαίνει να σηκώθω λίγο το πρωί να κάνω κάποιες ασκήσεις, αναπνοές, αν σημαίνει να μιλάω με κάποιον, να περιορίσω κάποια πράγματα. Τι σημαίνει αυτό, γιατί είμαι έτοιμος τώρα και άνετος. Γιατί τώρα είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι χρειάζεται. Γιατί ίσως στο παρελθόν δεν ήμουν ελεύθερος, ίσως φοβόμουν να δημιουργήσω μια σχέση ή να έχω ευημερία ή να έχω υγεία ή να μην έχω προβλήματα. Γιατί τώρα είμαι ελεύθερος από όλες τις πιθανές αντιστάσεις προς το στόχο αυτό. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε εντοπίσει αντιστάσεις μέχρι τώρα, αλλά μπορούμε, αν είναι, ας ρωτήσουμε αυτό, γιατί είμαι ελεύθερος, γιατί με συμφέρει τώρα να πραγματοποιήσω τον στόχο αυτό, γιατί. Γιατί τώρα είναι διαφορετικά από το παρελθόν σε σχέση με την στάση μου προς το στόχο αυτό, ειδικά αν είναι στόχο που είχα για πολλά χρόνια και δεν γινόταν κάτι. Γιατί τώρα είναι διαφορετικά. Γιατί τώρα αφήνω κάτι γνωστό και άγνωστο εμπόδιο προς τον στόχο αυτό. Γιατί η αξία, η ασφάλεια και η ευτυχία μου είναι δεδομένα και ανεξάρτητα από το να πετύχω το στόχο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρω ότι νομίζουμε ότι πρέπει να έχουμε ένα άγχος, ότι πρέπει να έχουμε ένα κίνητρο σαν να αξίζουμε να είμαστε ασφαλείς, αλλά δεν αληθεύει αυτό. Και όσο το χρειάζομαι για να αξίζω, αν έχει έρθει η ώρα μου γιατί στην πνευματική μου εξέλιξη να βιώνω την αξία μέσα μου,
τότε μπορεί να υπάρχει μια φραγή από το ανώτερο αυτό μου να μην πραγματοποιηθεί ο στόχος μέχρι να βιώσω την αξία μου ανεξάρτητα από την επιτυχία του στόχου. Η αξία μας είναι δεδομένη. Δεν χρειάζεται να πετύχουμε τίποτα για να αξίζουμε. Τότε χρειάζεται να αποταυτίσουμε αυτό. Τώρα, η μέθοδο, γιατί ξανακάνουμε τώρα. Να φέρουμε στο νου την θετική αλλαγή που θέλουμε να πετύχουμε, να φτιάχνετε δύο άλλη φορά. Μπορεί να είναι στην υγεία, εμφάνιση, συναισθήματα, συμπεριφορά, τρόπο ζωής, οικονομικά, επαγγελματικά ή άλλο στόχο. Δεν μπορεί να είναι μια αλλαγή σε συμπεριφορά ή πραγματικότητα του κάποιου άλλου ανθρώπου. Μπορούμε να το οραματιστούμε με φως μέσα του, αλλά όχι να τι θα κάνει. Να εντοπίσουμε συναισθήματα που έχουμε, που μας εμποδίζουν να δεκτούμε τον εαυτό μας, παρόλο που δεν έχουμε πετύχει το στόχο. Συναισθήματα αντίστασης προς το να κάνουμε την προσπάθεια και συναισθήματα αντίστασης προς το να δεκτούμε αυτή την αλλαγή, την θετική. Τότε μπορούμε να κάνουμε όποιες τεχνικές θέλουμε για την απελευθέρωση από αυτές τις αντιστάσεις. Και τότε κάναμε Ho'oponopono για την κατάσταση που δεν έχει γίνει ακόμα όπως θέλουμε. Φέρνουμε την κατάσταση όπως είναι, ζητάμε συγγνώμη από την κατάσταση όπως είναι ή ό,τι υπάρχει σε εμάς που εμποδίζει αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Τότε νιώθουμε ευγνωμοσύνη, είναι η ίδια άσκηση που κάναμε τις προηγούμενες φορές για αυτά που ήδη έχουμε. Αδειάζουμε το νου. Προσπαθήσουμε να φτάσουμε μία σε κατάσταση σε επαφή με το κενό και τότε να δούμε ή να νιώσουμε το όραμα του τι θέλουμε να γίνει σαν ήδη έχει γίνει. Εντάξει, το βιώνουμε ότι έχει γίνει αυτό που θέλουμε, τη αλλαγή. Το βάζουμε σε ένα φως και μετά βάζουμε ένα φως, το φως αυτό το προσφέρουμε στο σύμπαν. Και αφού προσφέρουμε το σφαίρα του φωτός με το όραμα της επιθυμητής μας πραγματικότητας στο σύμπαν, αφήνουμε την προσκόλληση, αφήνουμε το άγχος με την εμπιστοσύνη ότι θα γίνει την ώρα που χρειάζεται να γίνει ή θα γίνει κάτι ακόμα καλύτερα για την εξέλιξή μας. Επιδρούμε με το οραματισμό αυτό, σπρώχνουμε την πραγματικότητα μας προς αυτό που θέλουμε. Βοηθάμε να δημιουργηθεί όταν οραματιζόμαστε ότι, συγγνώμη, έχει γίνει. Από την άλλη πλευρά έχουμε πει και το δηλώνει και ο Τσόπρα σε 7 βήματα που λέει ότι η προσκόλληση και ο φόβος μήπως δεν γίνει το ακυρώνει. Γι' αυτό το αφήνουμε. Το οραματιζόμαστε, το βάλουμε στη σφαίρα του φωτός, το προσφέρουμε στο σύμπαν σαν ψήφο. Ψηφίζω για αυτό. Ψηφίζω για υγεία. Ψηφίζω για μια σχέση αγάπης, για ευημερία, για ό,τι είναι αυτό που θέλουμε. Και μετά το αφήνουμε με την ησυχία ότι αν είναι το καλύτερο για την εξέλιξή μας, θα συμβεί και θα συμβεί την ώρα που είναι πιο κατάλληλη για μας και τους άλλους. Τότε μπορούμε να πάμε ένα λάξ, άδειασμα του νου και οραματισμό. Εντάξει. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ ώρα στο οραματισμό. Αν είναι, ας πούμε, 10 λεπτά στο κενό, μπορεί να είναι 5 λεπτά στο οραματισμό. Έχετε αυτή σειρά στην ιστοσελίδα σας, όπου μπορείτε να το δείτε. Okay. Άρα λέω να κάνουμε την άσκηση τώρα. Και μετά να συζητήσουμε. Άρα μπορείτε να καθίσετε ίσια, να κλείσετε τα μάτια σας, να ηρεμήσετε. Αναπνεύστε αργά και βαθιά. Καθώς αναπνέετε, ισιώστε την πλάτη.
αφήστε την κοιλιά χαλαρή και το ηλιακό πλέγμα χαλαρό. Αφήστε τους ώμους να χαλαρώσουν. Αφήστε το πρόσωπο να χαλαρώσει. Το σαγόνι χαλαρώνει. Τα μάγουλα χαλαρώνουν. Αφήστε τα μάτια να χαλαρώσουν. Το μέτωπο χαλαρώνει. Φέρτε τώρα στο νου σας την όψη της ζωής σας ή του αυτού σας που δεν είναι ακόμα όπως το θέλετε. Ποια είναι αυτή η όψη του εαυτού σας ή της ζωής σας ή ακόμα της κοινωνίας που δεν είναι ακόμα όπως θέλετε να είναι. Και νιώστε τα συναισθήματα που νιώθετε για το γεγονός ότι δεν είναι ακόμα όπως θέλετε. Τι νιώθετε για το γεγονός ότι δεν είναι ακριβώς ακόμα όπως θέλετε. Και ας δεχτούμε τα συναισθήματα αυτά πώς νιώθουμε. Και ας κάνουμε μία συμφωνία με το υποσυνείδητο, το εσωτερικό παιδί, το πονόσωμα, τα κύτταρά μας, τον ανώτερο αυτό και το θείο. Να απελευθερωθούμε από κάθε εμπόδιο, να βιώσουμε την αληθινή μας ανώτερη φύση, της ηρεμίας, της ευτυχίας, της αξίας, της αγάπης και να απελευθερωθούμε επίσης από κάθε εμπόδιο για να πραγματοποιήσουμε την επιθυμητή μας πραγματικότητα. Και αφήνουμε αυτά τα συναισθήματα να απλώνονται και να αποχωρήσουν και από το σώμα μας και από την ενέργειά μας και από το νου μας. Τώρα οραματιζόμαστε τον εαυτό μας εφαρμόζοντας τις ενέργειες που πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε την πραγματικότητα που θέλουμε. Τι είναι αυτό που μπορείτε να κάνετε. Οραματιστείτε ότι το κάνετε. Οραματιστείτε και βιώστε ότι κάνετε αυτά που μπορείτε.
για την αλλαγή που θέλετε. Και ας αφήσουμε κάθε πιθανή αντίσταση να διαλύεται. Και να απολαύσουμε την διαδικασία, την πορεία προς το στόχο. Την απολαύσουμε. Τώρα κάνουμε ho'oponopono. Ζητάμε συγγνώμη από την κατάσταση όπως είναι, η οποία συμμετοχή έχουμε εμείς. Ζητάμε συγγνώμη η δική μας συμμετοχή. Βιώνουμε ευγνωμοσύνη προς την κατάσταση για το ρέθισμα που μας δίνει τώρα για εξέλιξη, για μαθήματα. Και σκεφτείτε ποιες είναι οι ευκαιρίες εξέλιξης εδώ, ποια είναι τα μαθήματα. Τι όφελος υπάρχει για μας. Και ας βιώσουμε τώρα αγάπη για τον εαυτό μας όπως είμαστε. Ας αφήσουμε κάθε εμπόδιο να βιώσουμε αγάπη για τον εαυτό μας. Τώρα, ελευθερώνουμε την κατάσταση από την ανάγκη να μείνει έτσι. Ελευθερώνουμε την κατάσταση και μετατρέπεται σε φως. Χάνει την μορφή της. Πάβει να υπάρχει όπως ήταν. Και ανοιγόμαστε προς το Θείο. Δεχόμαστε Θείο φως να πλώνεται μέσα μας και να μας απελευθερώσει από κάθε πιθανό εμπόδιο, να δημιουργηθεί η επιθυμητή μας πραγματικότητα ή να είμαστε ευτυχισμένοι ακόμα και χωρίς. Επιτρέπουμε το φως να διαλύσει κάθε εμπόδιο. Να βιώσουμε ηρεμία, πληρότητα. Ελευθερία. Τώρα, βιώνουμε ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που ήδη έχουμε, όπου η λίστα μεγαλώνει κάθε μέρα, συνειδητοποιώντας πόσο τυχεροί και ευλογημένοι είμαστε. Και έχουμε δεχτεί την αγάπη του Σύμπαντος. Και είναι φυσικό ότι άλλο χρειαζόμαστε να μας έρθει. Είναι φυσικό ότι χρειαζόμαστε πραγματικά να μας έρθει. Είμαστε ευλογημένα παιδιά του Θεού. Αγαπητοί, όπως είμαστε.
Τώρα, ας οραματιστούμε και ας βιώσουμε ότι έχει πραγματοποιηθεί η επιθυμητή μας πραγματικότητα. Έχει γίνει. Ας νιώσουμε χαρά, ευγνωμοσύνη που έχει γίνει αυτό που θέλουμε. Ας απολαύσουμε τη νέα μας πραγματικότητα. Τι ωραία είναι να έχουμε αυτό που θέλουμε. Το αξίζουμε. Ας την απολαύσουμε. Αφήστε κάθε επίθενη αντίσταση να διαλύεται και βιώστε όλο και πιο έντονα τη νέα σας πραγματικότητα. Και φανταστείτε ότι έχουν περάσει 10 χρόνια και έχει γίνει συνήθεια τώρα. Το έχετε 10 χρόνια τη νέα σας πραγματικότητα. Είναι κανονική, συνηθισμένη. Δεδομένη. Τώρα ας ανεβαίνουμε πιο ψηλά μέσα στο φως. Απελευθερωμένοι από κάθε ανάγκη, βιώνοντας πληρότητα, βιώνοντας το μέρος του αυτού μας που δεν χρειάζεται τίποτα από το κόσμο αυτό. Βιώνουμε την αξία μας, δεδομένη, αμετάκλητη, ασφάλεια ως αιώνια όντα. Πληρότητα. Απελευθερωμένη από κάθε ανάγκη. Μέσα στο φως. Και ουθώντας ένα άνοιγμα προς το Θεό, ότι σημαίνει η λέξη Θεό για σας. Βιώνοντας αυτή την σύνδεση, αυτή η σκέψη αγάπης, ας δεκτούμε αυτή την αγάπη. Είναι δεδομένη, χωρίς προϋποθέσεις.
Τώρα ας οραματιστούμε ξανά, ας βιώσουμε ξανά τη νέα μας πραγματικότητα, όπου έχει γίνει αυτό που θέλουμε και το απολαμβάνουμε. Το αξίζουμε. Αφήνουμε κάτι αντίσταση να διαλύεται και απολαμβάνουμε τη νέα μας πραγματικότητα. Φανταστείτε την καθημερινότητά σας στη νέα σας πραγματικότητα. Ας αφήσουμε ξανά και ας αναβαίνουμε πάλι στο μέρος του αυτού μας που δεν χρειάζεται τίποτα. Βιώνουμε την δεδομένη μας αξία. Ασφάλεια, πληρότητα. Ευδαιμονία. Τώρα ακούσετε λίγη μουσική και θα ήθελα με την βοήθεια της μουσικής να νιώσετε, να βιώσετε την επιτυχία του στόχου και τη νέα σας πραγματικότητα.
Θα μετρήσω από 1 έως 5 για να ολοκληρώσουμε. 1, 2, 3, 4 και 5. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε την άσκηση. Okay. Το σεμινάριο αυτό έχει νόημα μόνο αν κάνετε μέσα στην εβδομάδα τις ασκήσεις, τις τεχνικές, που είναι πάρα πολύ απλό, δεν είναι πολλά πράγματα. Η λίστα ευγνωμοσύνης και το οραματισμό. Και μετά ό,τι χρειάζεται να κάνετε, να φροντίσετε για την υγεία σας, την ηρεμία, την ευτυχία σας. Και όσο βήματα χρειάζεται να κάνετε για να προχωρήσετε προς το στόχο. Είναι ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ, σε αυτή την διάσταση. Και τώρα μπορούμε να συζητήσουμε, όποιος θα ήθελε να... ή να ρωτήσει κάτι, ή να εκφράσει κάτι, τώρα είναι χρόνος να το κάνουμε. Ειδικά είναι και τα απορίες, οι δυσκολίες, ή νιώθετε αντιστάσεις, ή ανακαλύπτετε αντιστάσεις, είτε να δεχτείτε τον εαυτό σας, παρόλο που δεν έχει γίνει ακόμα αυτό που θέλετε, ή αντιστάσεις προς την προσπάθεια, οι αντιστάσεις προς την επιτυχία του στόχου. Υπάρχει κάποιος που θέλει να ρωτήσει ή να μοιραστεί κάτι. Θα τελειώσουμε εδώ. Okay. Καλύτερα να σηκώσετε το ηλεκτρονικό χέρι, αλλά βλέπω μία Μαρία που σηκώσει το χέρι της. Αλλιώς δεν σας βλέπω. Μαρία, τι ήθελες να πεις? Yeah. Καλησπέρα. Καλησπέρα και πραγματικά ευχαριστούμε πολύ για την πλουσιοπάροχη προσφορά σε υλικό. Έχω έρθει σε αυτό το σεμινάριο, κύριε Νατζέ, με πολύ περιέργεια να δω ποια είναι η πραγματικότητα της δημιουργίας από έναν αξιόπιστο δάσκαλο, γιατί λέγονται και ακούγονται πολλά και μου δημιουργούνται κάποιες απορίες σε κάποιες λεπτομέρειες που με δυσκολεύουν και γι' αυτό κάνω όλο ερωτήσεις. Με έχετε ξαναδεί. Okay. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι άκουσα, από ό,τι κατάλαβα, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι όλα έχουν δημιουργηθεί. Και αυτό κατάλαβα ότι έχει γίνει σε επίπεδο ψυχής πριν έρθουμε στη ζωή, δεν κατάλαβα καλά. Όχι, δεν είναι έτσι. Ερχόμαστε ως ψυχές με κάποιο πλάνο. Υπάρχει όμως μια ελευθερία... ελεύθερη βούληση μέσα στο πλάνο αυτό, πώς θα αντιδράμε προς διάφορα ερεθίσματα. Και υπάρχουν οι καρμικές επιλογές και οι εξελεκτικές επιλογές, αλλά υπάρχει και η ελεύθερη βούληση πώς αντιδράω προς αυτό που συμβαίνει. Κάνοντας αυτό το σεμινάριο είναι μια αντίδραση. Δηλαδή είναι κάτι που κάνετε που μπορεί να αλλάξει την πορεία σας. Ότι το μέλλον δεν είναι καθορισμένο και σίγουρα όχι καθορισμένο από την γέννησή μας, γιατί το παρόν είναι το αποτέλεσμα κάθε επιλογή του παρελθόντος. Όμως το παρόν είναι το παρελθόν του μέλλοντος. Που σημαίνει όποια επιλογή κάνω σήμερα, αν βγαίνω από τους προγραμματισμούς μου και επιλέγω να... νιώθω ότι αξίζω, να συγχωρέσω τους άλλους, να συγχωρέσω τον εαυτό μου, να κάνω μια προσπάθεια, τότε αλλάζω το μέλλον. Το μέλλον δεν είναι δεδομένο. Εντάξει, δεν ξέρω να απαντάω την ερώτησή σου.
Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει ένας ρους γεγονότων μέσα από το αλληλεπιδρώντας μέσα από αυτόν και αλλάζοντας τον εαυτό μας και διευρυνόμενοι, φέρνουμε πράγματα στη ζωή μας. Ενώ αν δεν αντιδράσουμε, ναι, γίνονται τα γεγονότα όπως γίνονται. Ναι, και να μην Κάπως αντιδράμε έτσι. και να μην αλλάξουμε, αυτό είναι μια επιλογή. Okay. Εντάξει, που δημιουργεί ένα συγκεκριμένο μέλλον. Και μία άλλη ερώτηση που έχω. Μερικές φορές κάποια πράγματα γίνονται πολύ έντονα. Δηλαδή, μας είπατε όταν πονάμε να μην παραπονιόμαστε. Okay. Προσπαθούμε να μην παραπονιόμαστε, αλλά κάποια στιγμή εγώ προσωπικά νιώθω ότι με ξεπερνάει αυτό το πράγμα. Και φυσικά θυμώνω πάρα πολύ και έχω πολύ άσχημη αντίδραση. Και, δηλαδή, δεν έχω άλλη επιλογή, δεν έχω μάλλον άλλη δύναμη. Ναι. Τι προτείνετε γι' αυτό, τι έχετε να πείτε. Προτείνω κατευθείαν να το δεχτείς, να μην νιώθεις ανοχή ή αυτοπόρευση. Απλώς θα συνειδητοποιήσεις ότι δεν εξυπηρετεί πολλά πράγματα. Είναι ένας παλιός τρόπος που έχουμε μάθει να αντιδράμε προς το πράγμα, διότι δεν έχουμε μάθει ότι είμαστε δημιουργοί. Έχουμε μεγαλώσει σε μια κοινωνία που μας λέει ότι είμαστε θύματα. Και οι άλλοι δημιουργούν την πραγματικότητά μας. Ότι πρώτο να το δεχτείς, ότι έτσι έχεις προγραμματιστεί, όλοι νιώθουμε έτσι. Και το μόνο ερώτημα είναι πόσο γρήγορα θα γυρίσεις στο κέντρο σου. Πόσο γρήγορα, παρά να χάσεις ενέργεια με το παράπονο, το θυμό, ή τη στενοχώρια ή την αδυναμία, να το δεις σαν με ευκαιρία να μάθεις κάτι. Και τι μπορείς να μάθεις, πρώτο να είσαι καλά, ό,τι και να έχει γίνει, γιατί υπάρχει αυτή η επιλογή. Και δεύτερο, να δεις τι μπορείς να κάνεις να το αλλάξεις ή τουλάχιστον να το εμποδίζεις να ξαναγίνει. Ότι από τη στιγμή που βλέπω το κάθε τι σαν ευκαιρία μάθησης, αλλάζει το παιχνίδι. Το ότι δέξω ότι η πρώτη αντίδραση είναι παράπονο, η πρώτη αντίδραση είναι στενοχώρη, ίσως και η θυμό, η μίσος ή και η ανοχή, μετά προχώρα στο να δεις, οκ, okay, δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι μια ευκαιρία, τι μπορώ να μάθω από αυτό. Εντάξει. Okay. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Η Βασιλική Κουκίνου. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, ναι, Βασιλική. Καλησπέρα, Ηλία. Ευχαριστώ. Παρακολουθώ τα μαθήματα και... Βέβαια, αισθάνομαι διάφορα πράγματα και σκέφτομαι. Εγώ τώρα, για να περάσω στην ερώτηση, είναι εξής. Οραματίστηκα, λοιπόν, ότι είμαι σε ένα περιβάλλον αγάπης, ότι είμαι και εγώ αγαπητή και ότι δέχομαι τρυφερότητα. Αυτή την πραγματικότητα, ας πούμε, ήθελα, σκέφτηκα. Αλλά δυσκολεύτηκα εκεί που είπες σε κάποια φάση ότι ευχαριστούμε για τα μαθήματα που πήραμε όταν δεν είχαμε. Που δεν είχα αυτή την πραγματικότητα. Εκεί δυσκολεύτηκα, λέω, τι μάθημα, ας πούμε. Δεν μου ήρθε κάτι στο μυαλό ότι ευγνωμοσύνη, ας πούμε, στην προηγούμενη. Ένα μάθημα που μπορώ να σκεφτώ εγώ, για τον εαυτό μου δηλαδή, είναι ότι έχω την πρόκληση να νιώθω την αξία μου και χωρίς αγάπη από τους άλλους. Ότι έχω ένα περιβάλλον χωρίς αγάπη, είναι μια ευκαιρία να μάθω ότι η αξία μου είναι η ίδια. Ίσως να δω αν υπάρχει κάτι που κάνω εγώ που δυσκολεύει τους ανθρώπους να μου εκφράζουν τρυφερότητα. Αν εγώ είμαι άνετος με το να δεχτώ τρυφερότητα, μήπως φοβάμαι να δεχτώ τρυφερότητα. Δηλαδή θα έψαχνα να δω τι μπορεί να συμβεί εδώ, ότι έχω ένα περιβάλλον χωρίς τρυφερότητα. Ή μήπως το βλέπω και έτσι. Και μήπως υπάρχει αγάπη για μένα, αλλά επειδή έχω προγραμματισμούς, δεν μπορώ να το δω. Υπάρχουν διάφορες πιθανότητες εδώ. Εγώ θα πρότεινα όμως να οραματιστείς ότι είσαι σε ένα περιβάλλον με τρυφερότητα, χωρίς να ορίσεις από ποια άτομα. Εντάξει, να δεν θα ορίσεις ποιος σου δίνει τρυφερότητα. Επίσης, ένα περιβάλλον όπου εσύ δίνεις αγάπη. Γιατί, κοίτα, έχουμε ανάγκη για αγάπη. Γιατί έχουμε ανάγκη για αγάπη. Γιατί είναι η αφύση μας. Είναι σαν ένα ψάρι έξω από το νερό. Όταν δεν βιώνουμε αγάπη, είμαστε ένα ψάρι έξω από το νερό. Πώς μπορούμε να είμαστε μέσα στην αγάπη? Συνήθως τι κάνουμε? Προσπαθούμε να βρούμε ανθρώπους να μας αγαπάνε.
Και πολλές φορές κάναμε συμβιβασμούς με την αλήθεια, με τον εαυτό μας, με τα πραγματικά μας πιστεύω και πεπαιθήσεις, για να μας αγαπάνε. Και δεν είμαστε ειλικρινείς καμία φορά. Όχι πάντα, αλλά καμία φορά. Υπάρχει μια άλλη λύση. Να αγαπάμε εμείς. Όταν αγαπάω τους άλλους, είμαι στην αγάπη όσο είμαι όταν με αγαπούν. Να μην σου πω ότι είναι ακόμα καλύτερο. Δεύτερο, να αγαπάω τον εαυτό μου. Δεύτερη λύση, είμαι μέσα στην αγάπη. Και τρίτο, μία σχέση αγάπης με το Θείο. Που δεν έχει επιλογή ο Θεός. Είναι καταδικασμένος να με αγαπά. Δεν μπορεί να μην με αγαπά. Άρα δεν έχει ελεύθερη βούληση ο Θεός, ούτε οι άγγελοι. Μόνο εμείς έχουμε αυτή την ελευθερία να αγαπάμε, να μην αγαπάμε. Διότι θα εστιαζόμενο σε αυτό, να νιώθω εγώ αγάπη, γιατί είναι το πιο σίγουρο τρόπο να το έλκω. Αν δεν αγαπάω τον εαυτό μου, δεν εμπνέω τους άλλους να με αγαπάνε. Αν δεν αγαπάω αυτούς, δεν εμπνέω τους άλλους να με αγαπάνε. Ότι όλες αυτές οι ευκαιρίες υπάρχουν σε ένα περιβάλλον που δεν νιώθω με αγάπη. Ευκαιρίες για μάθηση εκεί. Εντάξει. Αυτό. Okay. Ναι, okay. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Okay. Κανένας άλλο που θέλει 2 λεπτά. Ερυφύλη. Ναι, καλησπέρα. Yeah. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί ο στόχος που βάζουμε να έχει διάρκεια, να είμαστε προσιλωμένοι και να μην υπάρχουν αυτά τα ανεποκατεβάσματα που λέμε. Να διαπιστώσουμε από πού είναι αυτά. Να δούμε, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένα άλλο μέρος στο αυτό μας. Συνήθως αυτό έχει σχέση με εσωτερική σύγκρουση. 2 κομμάτια του αυτού μας που μάχονται για αυτό που θέλουν. Εγώ θα έβαλα τις 2 καρέκλες. Και το κομμάτι του αυτού μου που θέλει, το κομμάτι που αντιδράει, κάτι τέτοιο, σαν πρώτη σκέψη. Okay. Okay. Μπορεί να υπάρχουν και υποσυνείδητα εμπόδια ή από περισσότερα βεβαίως, βιώματα. Ναι, αλλά αυτό είναι η σύγκρουση. Υπάρχει ένα κομμάτι που δεν το θέλει. Γι' αυτό λέω, θέλει ένα διάλογο με το κομμάτι του αυτού μας που δεν το θέλει. Υπονομεύει αυτό. Οκ, okay, καλή εβδομάδα. Σε 10 λεπτά θα αρχίσει το μάθημα για τα μαθήματα θαυμάτων. Να είστε καλά. Ελπίζω να εφαρμόσετε αυτά που είπαμε. Ευχαριστούμε.